Κύριε Ζακαπίδα, εσείς από πότε παίζατε ποδοσφαίρο στον Ηρακλή? Από το 34, τι να σε πω από παλιά. Μια καλή ιστορία, ίσως εκείνη το 47, όταν δεν σας αφήσαν να πάρετε το πρωτάθλημα. Α, το πρωτάθλημα, μπορώ να θυμάμαι τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Η εποπτεία του αθλητισμού είναι διαχρονικά ένα ζήτημα με πολλές συγκρούσεις για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στις αποφάσεις. Ο αθλητισμός άνοικε αρχικά στον ΣΕΓΑΣ, αλλά σταδιακά το κάθε άθλημα δημιουργούσε τη δικιά του ομοσπονδία. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο η ΕΠΟ δημιουργήθηκε το 1926 από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, Πειραιός και Μακεδονίας Θράκης. Ως προς τη Θεσσαλονίκη, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Μακεδονίας ιδρύθηκε 3 χρόνια νωρίτερα από την ΕΠΟ, το 1923, από τους Ηρακλή, Άρη και Μεγάλη Αλέξανδρο. Ο στόχος ήταν να διοργανώνεται κάθε χρόνο το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, αλλά με το καλημέρα υπήρχαν εντάσεις μεταξύ Ηρακλή και Άρη, ήταν τόσο έντονες, με τον Άρη να καταθέτει ενστάσεις σχεδόν σε κάθε αγώνα που έχανε από τον Ηρακλή για όλη τη δεκαετία του 1920. Η ΕΠΟ προσπάθησε να διοργανώσει και έκανε κάποιες διοργανώσεις εθνικής κατηγορίας στη δεκαετία του 30, αλλά μονίμως οι τρεις μεγάλοι δημιουργούσαν προβλήματα και βάζανε τρικλοποδιές κυρίως για να γλιτώσουν τα έξοδα των μετακινήσεων. Ο Ηρακλής κατάφερε προπολεμικά να κατακτήσει κάποιους τίτλους, έφτασε 2 φορές στον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και μία χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχε κατακτήσει το Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, οπότε ήταν συμπρωταθλητής μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για εκείνη τη σεζόν. Παρά τα προβλήματα και τις συγκρούσεις είχε καταφέρει να είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, ειδικά τη δεκαετία του 30. Κλεμμένο πρωτάθλημα το 1947. Βρισκόμαστε στο χώρο όπου εδώ υπήρχε το γήπεδο του Ηρακλή από το 1915 έως το 1950. Όμως το Πανεπιστήμιο τον έδιωξε για να επεκταθεί και να γίνει η σημερινή πλατεία Χημείων. Στο πρωτάθλημα 1946-47 διεξήχθη σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν τα πρωταθλήματα των 3 ενώσεων της Αθήνας, Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι πρωταθλήτριες ομάδες ΑΕΚ Αθηνών, Ολυμπιακός, Πειραιός και Μακεδονικός Ηρακλής, συν τις δευτεραθλήτριες Πανιώνιος Αθηνών, Ατρόμητος Πειραιός και Ηρακλής Θεσσαλονίκης, έκαναν ένα πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο, όπου αγωνίστηκαν σε διπλούς αγώνες. Σε αυτό το γήπεδο, λοιπόν, πριν από 75 χρόνια, στις 25 Ιουνίου 1947 έπαιξε ο Ηρακλής με αντίπαλο την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είχε ενδιαφέρον μόνο για τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν πρώτος και αίτητος, ενώ η ΑΕΚ ήταν αδιάφορη. Η Επιτροπή της ΕΠΟ όρισε διαιτητή από τον Πειραιά τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε διότι ο μόνος αντίπαλος στο πρωτάθλημα ήταν ο Ολυμπιακός και έτσι φοβόταν μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η ΕΠΟ αρνήθηκε να τον αλλάξει και έτσι το παιχνίδι διεξήχθη κανονικά. Ήταν πάρα πολύ σκληρό, είχε φάσεις δυναμικές και από τις 2 πλευρές. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο σκορ με 1-0 με τον Μαρόπουλο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ίδιος παίκτης πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 5 λεπτά αργότερα, ο αμυντικός του Ηρακλή Παράσκος έκανε ένα σκληρό φάουλ στον αντίπαλο του ΣΑΕΚ και αμέσως ο διαιτητής του είπε να περάσει έξω, αποβάλλοντάς του. Οι παίκτες του Ηρακλή όμως διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ο Παράσκος δεν έφευγε από το γήπεδο και έτσι ο διαιτητής σκέφτηκε ότι θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα. Οι παίκτες του Ηρακλή διαμαρτυρότανε διότι και η ΑΕΚ με τον τερματοφύλακα Δελαβίνια χτυπούσε τον Σωτήρη Ζακαπίδα, τον σέντερ φορ του Ηρακλή, αντιαθλητικά.
Ο διαιτητής κύριος Διαμαντόπουλος διέκοψε το παιχνίδι, είπε θα περιμένει 3 λεπτά. Εάν δεν έβγαινε ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλείου έξω, θα έκανε μηδενισμό. Αυτόματα όμως έφυγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, όπου πήγε και έγραψε ότι διέκοψε τον αγώνα, λόγω του ότι μπήκανε θεατές μέσα πάρα πολύ και με σκοπό να προλάβω τυχόν μεγαλύτερα επεισόδια σε έκταση, αποφάσισα τη διακοπή του αγώνα. Πράγματι, μπήκανε μέσα αρκετοί φιλαθλοί, πάρα πολύ. Η ιστορία λέει ότι μπήκανε πάρα πολλοί στρατιώτες από την Αθήνα και δημιούργησαν επεισόδια. Όμως το παιχνίδι τελείωσε με μηδενισμό του Ηρακλή που αποφάσισε η ΕΠΟ. Ο Ηρακλής έκανε έσταση, είπε ότι φταίει ο διαιτητής διότι το γήπεδο εκενώθηκε αμέσως και μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα, αλλά η Επιτροπή της ΕΠΟ είπε ότι πρέπει ο Ηρακλής να τιμωρηθεί. Η ΑΕΚ έπαιξε βέβαια πάρα πολύ καλά για την ιστορία της, αλλά εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ο συνεταιρισμός του ΠΟΚ, όπου μπορεί να έπαιξε και για τον έτερο συνέτερο, τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν ο αντίπαλος του Ηρακλή την επόμενη εβδομάδα. Ως προς την πρώτη μεγάλη σύγκρουση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έγινε με την ίδρυση του ΠΟΚ το 1927, όπου Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ για να προσπίσουν τα δικά τους τα συμφέροντα είχαν μεγάλη κόντρα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κάλεσαν μάλιστα και τον Ηρακλή να είναι ο τέταρτος της παρέας και να μπει και αυτός δηλαδή σε αυτή την ομάδα, αλλά ο Ηρακλής έχοντας διαφορετική φιλοσοφία θεώρησε ότι το σωστό πρέπει να είναι το κοινό καλό όλων των σωματείων και όχι μόνο των μεγάλων ομάδων, οπότε αρνήθηκε αυτή την πρόσκληση. Η βαθμολογία ήταν 3 βαθμούς στη νίκη, 2 στην ισοπαλία και 1 στην ήττα. Ο Ηρακλής κέρδισε 2-1 τον Ολυμπιακό και τερμάτισε με 25 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός νίκες 7, ισοπαλία 1, ήττες 2, βαθμούς 25. Ο Ηρακλής νίκες 6, ισοπαλίες 3, ήττα 1, βαθμοί 24 με το μείον 1. Και μετά ήταν ο Πανιώνιος με 23 βαθμούς, η ΑΕΚ με 19, ο Ατρόμητος Πειραιώς με 18 και ο Μακεδονικός με 8. Ο Ηρακλής ζητούσε να ανακηρυχθεί πρωταθλητής, διότι στα μεταξύ τους παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είχε μία ισοπαλία στο γήπεδο Καραϊσκάκης, τότε ποδηλατοδρόμιο, και μία νίκη εδώ στην πλατεία Χημείου στα Πανεπιστήμια με 2-1. Με αποτέλεσμα να έχει 2 βαθμούς από την ισοπαλία και 3 από την νίκη 5, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 2 βαθμούς από την ισοπαλία και 1 από την ήττα. 3. Η Επιτροπή του ΣΕΠΟ έκρινε ότι θα πρέπει να ανακηρυχθεί πρωταθλητής ο Ολυμπιακός διότι είχε καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Ο Ηρακλής είχε συντελεστή 9, ο Ολυμπιακός είχε 16. Αρνήθηκε ο Ηρακλής και τότε αποφάσισε να τιμωρήσουν τον Ηρακλή με μείον 1 βαθμό. Άρα το παιχνίδι που έληξε εις βάρος του Ηρακλή με την ΑΕΚ, τον 1 βαθμό δεν το δώσαν στον Ηρακλή και τερμάτισε ο Ηρακλής στους 24 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στους 25. Ο Ηρακλής σκέφτηκε να προσφύγει στη FIFA, όμως το ποσό εκείνη την εποχή ήταν απαγορευτικό αφού ήταν 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Τι αξία θα είχε το πρωτάθλημα να δώσουν 1,5 εκατομμύριο δραχμές στη FIFA για να δικαιωθούν. Έτσι ο Ηρακλής δεν προσέφεγε στη FIFA. Οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης όμως έκαναν έρανο, μάζεψαν χρήματα, αγόρασαν ένα μεγάλο κύπελο περίπου 1 μέτρο και μετάλλια, τα έδωσαν στον πρόεδρο τον κύριο Κοσμόπουλο Απόστολο για να τα δώσει στον αρχηγό της ομάδος, τον Σωτήρη Ζακαπίδα, και με τη σειρά του να δοθούν στους ποδοσφαιριστές, διότι θεωρούσαν ότι αυτοί ήταν οι γνήσιοι πρωταθλητές του κυπέδου.